Προτείνω να βάλουμε στη συζήτησή μας και να πούμε καλό μεσημέρι στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βόρυδη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Κάναμε ολική ζωιά. Ναι, να μας πείτε λίγο εσείς πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη και αν συμφωνείτε με τον Θανάση ή διαφωνείτε ότι έχει πολιτικές προεκτάσεις αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, πρώτον. Φαίνεται ότι δεν είναι ίσονος σημασίας θέμα. Από όσα διαβάζουμε προφανώς, κανείς μας δεν έχει δει τη δικογραφία, ό,τι διαβάζουμε. Τι διαβάζουμε, ότι η καταγγέλουσα πάντως φαίνεται ότι έχει πάει και έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και έχει συνοδεύσει την μήνυσή της από έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί. Φαίνεται, αν αυτά που ισχύουν, αν αυτά που διαβάζουμε ισχύουν, ότι είναι βαριές σωματικές βλάβες. Μιλάει τώρα για κρανοεγκεφαλικές κακώσεις, άρα εδώ ότι κάπως έχει χτυπηθεί σοβαρά. Δεν ξέρω αν αυτό εμπεριέχει και στοιχεία τα οποία μας δείχνουν βιασμό. Αυτό δεν ξέρω αν προκύπτει, αλλά είναι προφανώς από τα εξεταστέα ζητήματα. Και επίσης, αυτό λοιπόν αντικειμενικά, δηλαδή τι, εγώ θα πω ένας οποιοσδήποτε το κάνει αυτό, πολύ μάλλον ένα πολιτικό πρόσωπο, όταν έχει τέτοιες συμπεριφορές, προφανώς αυτό γεννά πολλά ζητήματα. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι φαίνεται, και εγώ το κατανοώ πολύ αυτό και το συμμερίζομαι, ότι πέρα από αυτό το καφέ, αυτό το κακοποιητικό γεγονός, το οποίο όμως ξαναλέω, δεν είναι τώρα σου είπα κάτι και σε προσέβαλα ή δεν ξέρω τι, έκανα μια χειρονομία η οποία ήταν απρεπής. Όλα αυτά κακά πράγματα είναι. Αλλά προφανώς εδώ δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρότερο. Φαίνεται ότι εδώ, και αυτό έχει μια πρόσθετη πολιτική αξία, έπαιρνε ο συγκεκριμένος και σε μέλος σε εκστρατείες κατά της κακοποίησεως των γυναικών. Έτσι, κάτι πανός σήκωνε. Κάτι πανός σήκωνε, έκανε κάτι τέτοια δηλαδή. Δηλαδή εκτός από την συμπεριφορά αυτή καθε αυτή την προσβλητική, εδώ ήταν και υπήρχε και ένας εμπεγμός από ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο υποτίθεται ότι ελάμβανε μέρος σε εκστρατείες οι οποίες έχουν και πολιτικό πρόσημο συγκεκριμένο και ταυτόχρονα. Εδώ υπογραμμίζεται, αν θέλετε, πιστεύετε, η υποκρισία της στάσεως. Εσείς πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι στον ΣΥΡΙΖΑ είτε ο κύριος Παπαδημούλης είτε ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζαν και έκλειναν τα μάτια συγκάλυπτα? Θα σας πω σε αυτό. Γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο πολιτικά ζητήματα. Κάποιος θα μπορούσε να πει ως εκεί ότι εδώ έχουμε μια άθλια αξιόπινη συμπεριφορά ενός πολιτικού προσώπου και βεβαίως πρέπει να κινηθεί η ποινική διαδικασία εναντίον του και αυτονοήτως να αποκλειστεί από οποιαδήποτε συμμετοχή του στην πολιτική ζωή με ευθύνη πια του κόμματος που τον έχει προτείνει και όλα αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει κάνει, γιατί λέει εμείς τον βγάλαμε από την Ευρωομάδα, έφυγε από την Ευρωβουλή, από την συμμετοχή του στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κτλ. Okay. Δύο πολιτικά ζητήματα κατά τη γνώμη. Το πρώτο πολιτικό ζήτημα το οποίο ανακύπτει από τη συζήτηση που άκουσα ότι κάνατε μεταξύ σας προηγουμένως, δηλαδή τι ήξερε ή δεν ήξερε και ποιος ήξερε στο ΣΥΡΙΖΑ τα περιστατικά αυτά. Εδώ φαίνεται ότι κάποιος κάτι ήξερε πάντως. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω και γιατί αναδεικνύεται το κομμάτι αυτό της συζήτησης από τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είναι νομίζω ο κύριος Κούλογλου ο οποίος το αναφέρει και λέει, απλώς ότι... να σας πω ότι προτού μιλήσει ο κύριος Κούλογλου και ο κύριος Παπαδημούλης, ο κύριος Γεωργιάτης, ο συνάδελφός σας, είπε χθες στον Sky ότι ο Τσίπρας ήξερε, μίλησε ονομαστικά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια σημασία, εσείς πιστεύετε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ γνώριζε? Εγώ δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Αν το γνώριζε ή δεν το γνώριζε. Να πω όμως το εξής, τώρα μόνο, όχι όμως ως στοιχείο γνώσεως, ως στοιχείο πια πολιτικής σκέψεως και συλλογισμού και συμπεράσματος. Κοιτάξτε, εάν υπάρχει ο υπεύθυνος της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κύριος Παπαδημούλης, αν δεν απατώμαι, έτσι δεν είναι, ο οποίος λέει ο ίδιος ότι εγώ κάτι φήμες είχα ακούσει, αυτό τώρα είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι δεν έχει ενημερώσει τον πρόεδρο του κόμματος για τέτοιου είδους φήμες. Αυτό όμως, όχι ως γνώση, δεν ξέρω αν υπήρξε επικοινωνία, ως συλλογισμός. Δηλαδή μου φαίνεται περίεργο
να έχει ακουστεί κάτι τόσο σοβαρό για κάποιον, ο οποίος δεν είναι και ένας τυχαίος, δηλαδή δεν είναι τώρα το μέλος της τοπικής οργανώσεως κάτω Φαρκαδόνας. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να απευθυνθούν στην εισαγγελία, τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Θα σου πω τώρα. Εδώ γεννιούνται δύο ζητήματα. Όταν κάποιος ακούει μία φήμη για κάτι τόσο σοβαρό, πρέπει λίγο η φήμη αυτή να εξειδικευτεί. Με ποιο τρόπο? Κοιτάξτε, ρωτάς αυτό που σου το λέει. Μα το αρνήθηκε. Ποιο? Όχι τον δράστη. Αυτόν που σου λέει τη φήμη. Η φήμη, ξέρετε, δεν είναι. Για να φτάσει κάτι στα αυτή κάποιου, κάποιος του λέει κάτι. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και μου πει κάτι για τον κύριο Φουσκίδη, το οποίο είναι επιλείψιμο, και εγώ έχω μια ειδική σχέση με τον κύριο Φουσκίδη, αυτός που θα μου το πει πρωτίστως και κυρίως, το πρώτο και βασικό, είναι το ρωτάω αυτόν που μου το λέει, και δεύτερον να αναζητώ την πηγή της γνώσεώς του. Δηλαδή, θα το ρωτήσω. Ρε παιδάκι μου, έρχεσαι και μου λες αυτό το βαρύ πράγμα ότι κάνει ο Φουσκίδης, ότι κάνει αυτή τη βαρύτατη αξιόπινη πράξη. Δύο λεπτά, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Η πηγή της γνώσεως είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Για να μπω σε μια συζήτηση η οποία ενδεχομένως και να είναι προσβλητική με το πρόσωπο, το τρίτο. Δηλαδή, όταν θα πάω στον Φουσκίδη για να του πω, ξέρεις, μου είπε ο Τάδε ότι έχεις κάνει αυτό το πάρα πολύ κακό πράγμα. Δεν πρέπει να είμαι λίγο βέβαιος ότι αυτό το οποίο το ρωτάω κάπως έχει έρθει με έναν στοιχειοδός υπεύθυνο και συγκροτημένο τρόπο στα αυτιά μου. Θέλω να πω για τη συζήτησή μας, επειδή μίλησε η κυρία Τσαπανίδου για το θέμα, διαβάζω τα λόγια της, είπε ότι ο κύριος Παπαδημούλης, όταν έγινε αυτή η ιστορία με τις φήμες, φώναξε τον Αλέξη Γεωργούλη για το αν υπάρχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, αν υπάρχουν διαμαρτυρίες για ανθρώπους με τους οποίους συναστρεφόταν συνεργάτες του κ.ο.κ. Και ο κύριος Γεωργούλης τότε έκανε λόγο για μια προσβλητική διαδικασία και είχε διαψεύσει τα πάντα. Το λέω διότι για να το αναφέρει πάει να πει ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Απλά σας ρωτώ. Όχι, δεν πάει να πει ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Πάει να πει ότι αυτό λέει η κυρία Τσαπανίδου. Όχι, ναι. Και ότι το έχει διαψεύσει, γιατί και τώρα το διαψεύει. Όχι, λέει αυτό η κυρία Τσαπανίδου. Εντάξει, τα ακούμε τι λέει η κυρία Τσαπανίδου. Απλώς κάνουμε έναν λογικό έλεγχο. Άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να έχουν απευθυνθεί στον ΣΥΡΙΖΑ στην εισαγγελία? Αυτό σας ρωτώ. Εγώ λέω ότι το πρώτο και βασικό για να σας απαντήσω στο ερώτημά σας είναι ότι όταν έρχεται η φήμη, επειδή η φήμη, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο πλανάται. Κάποιος το μεταφέρει, κάποιος λέει κάτι σε κάποιον. Κάποιος ή κάποιοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι κάποιοι που το λένε αυτό, πρωτίστως και κυρίως και αποτελούν, ας το πω, τους αναπαραγωγείς αυτής της φήμης, αυτοί είναι που πρέπει να ερωτηθούν και να ερωτηθούν διεξοδικά από αυτόν που ακούει εντός εισαγωγικών αυτή τη φήμη. Αυτή είναι που είναι η μεταφορή του βασικού μηνύματος. Λέτε δηλαδή ότι ένα κόμμα εξουσίας και ειδικά ένα αριστερό κόμμα που έχουν αξιακά χαρακτηριστικά τα ζητήματα λέω αυτά, κάτι πάρα θα έπρεπε πολύ να κινήσει γη και ουρανό. Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Μέσω δικηγόρου θα μπορούσε να απευθυνθεί. Αν κάποιος μου πει, επιτρέψτε μου, κάτι πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω εδώ μιλάμε ενδεχομένως, αν θεωρηθεί ότι έχει τελέσει αυτές τις σωματικές βλάβες ο άνθρωπος με πρόθεση, μιλάμε για βαριά σκοπουμένη σωματική βλάβη. Η βαριά σκοπουμένη σωματική βλάβη είναι κακούργημα το οποίο έχει 5 με 10 χρόνια κάθειρξη. Λοιπόν, ακούστε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, ειδικώς όταν γίνεται εναντίον γυναικών, ειδικώς όταν υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν κάποια μορφή σχέση εξουσίας. Γίνεται βαρύτατο. Ωραία. Όταν ακούω λοιπόν μια τέτοια χοντράδα, ένα κάτι τόσο βαρύ πράγμα για έναν ευρωβουλευτή μου, τι κάνω? Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι αυτός που μου το λέει, γιατί κάποιος μου το λέει. Δεν έρχεται κάποιος και λέει πλανάτε μια φήμη. Έρχεται κάποιος και λέει ότι ξέρεις, έχω ακούσει ότι γίνει αυτό και υπάρχει σχετική καταγγελία. Περίμενε, stop. Τελεία. Πού το άκουσες, ποιος σου το είπε, πού το ξέρει. Τότε πάντως δεν υπήρχε καταγγελία ακόμα. Επαναλαμβάνω, όχι, η καταγγελία υπήρχε από την πρώτη στιγμή. Την πρώτη στιγμή, το 20. Η καταγγελία δεν ξέρει κανείς. Συγγνώμη, κύριε Χρονοπούλου. Επαναλαμβάνω. Το πώς λοιπόν το ξέρει κάποιος ή δεν ξέρει, γιατί για να κυκλοφορεί αυτή η φήμη, στην οποία επαναλαμβάνω, αναφέρεται ο κύριος Παπαδημούλης. Ο κύριος Παπαδημούλης λέει: ναι, κάτι είχα ακούσει. Έτσι. Το κάτι είχα ακούσει, από κάποιον το έχει ακούσει, όταν ακούσει κάτι τόσο σοβαρό. Σε ξαναλέω, τον βάζεις κάτω αυτό που το λέει. Ωραία, αυτό δεν το κάνανε λοιπόν. Δεν το κάνανε. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Διότι εν συνεχεία η απάντηση, φώναξα τον καταγγελόμενο, του είπα ρε παιδί μου, κάτι ακούω, και μου είπε αυτός, όχι, έσχος, ντροπή, τι είναι αυτά που λες. Δεν θεωρώ τώρα εγώ ότι είναι σοβαρή αντιμετώπιση του ζητήματος. Άρα λέτε ότι είχαν σε γνώση τους πληροφορίες, φήμες για κακοποιητικές συμπεριφορές και ότι έκλεισαν τα μάτια επί της ουσίας και δεν έδωσαν βάση. Και αληθεί υποτιθέμενα
όλα όσα λέγονται από τον κύριο Παπαδημούλη, την κυρία Τσαπανίδου, τον κύριο Κούλογλου και αληθή υποτιθέμενα, φανερώνουν μία, να το πω πολύ επίοικος, μία έλλειψη, ένα έλλειμμα στην σοβαρότητα της αντιμετώπισης μιας τέτοιας βαρύτητας καταγγελίας. Για τον κύριο Παπαδημούλη υπάρχει πολιτικό θέμα, θεωρείτε? Εφόσον πλημελώς έχει ενεργήσει κατά πως φαίνεται, προφανώς αξιολογείται. Τώρα αξιολογείται πάντως η χαλαρή αντιμετώπιση του θέματος. Το λέτε αυτό επειδή είπατε και προηγουμένως ότι θα έπρεπε να έχει αναζητήσει τις... Επαναλαμβάνω, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αν ακούσει αύριο το πρωί ότι ένας, να σου πω τώρα ένα άλλο σοβαρό δείγμα. Έρχεται κάποιος ο οποίος λέει, πλανάται μία φήμη ότι ο τάδε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκεται σε εμπορία ναρκωτικών. Και το ακούει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τι θα το κάνει, θα το φωνάξει και θα του πει, μωρέ Γιώργο, μήπως πουλάς ναρκωτικά? Θα του πει αυτός, έρχομαι, τι πράγματα αυτά, όχι δεν πουλάω. Α, εντάξει, το κλείσαμε. Έτσι θα γίνει. Δηλαδή αυτή είναι η συζήτηση. Διότι προφανώς πρώτον. Σας απαντώ ευθέως. Σας απαντώ ευθέως. Και αν θα έβρισκαν κάτι. Ακούστε. Άμα ακούσω λοιπόν αύριο το πρωί, ευθέως σας το λέω τώρα, ότι ξέρετε, έρχεται κάποιος και μου λέει, έρχεται ο Φουσκίδης και μου λέει, ότι ξέρεις, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βίασε μία κυρία. Βίασε μία γυναίκα. Με συγχωρείτε. Η επόμενη αντίδραση δεν είναι. Αν καλά, ευχαριστώ πολύ. Θανάση είναι μια φήμη είναι. Κάτσε να τον φωνάξει να μου πει αντιβίασε. Η αντίδραση είναι που το ξέρεις. Από πού το άκουσες? Και σας λέει από πού το άκουσες. Ναι, αν το άκουσε λοιπόν από την ιδία, η οποία μάλιστα έχει πει ότι έχει κάνει και καταγγελία, τότε λες ονόματα, διευθύνσεις, πας στην εισαγγελία. Βγαίνεις και λες, συγγνώμη, έχει γίνει αυτό, δεν έχει γίνει αυτό. Προχωράς δηλαδή σε μια σοβαρότερη έρευνα. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι ένα κουτσομπολιό. Γιατί αν είναι ένα κουτσομπολιό. Αν είναι ένα κουτσομπολιό, δύο λεπτά. Τότε το μνημονεύει ο κ. Παπαδημούλης. Δηλαδή, αν ήταν έτσι μια ελαφριά κουβέντα, να το πω έτσι, τότε ποια είναι η ανάγκη να το πει? Ναι. Αν όμως δεν είναι μια ελαφριά κουβέντα και είναι κάτι σοβαρό. Σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, εδώ επικαλούμαστε και πάλι τις νομικές σας γνώσεις. Και με αυτό να πάμε και να πάμε σε διαφημίσεις με αυτό. Με την πληροφορία που θέλει ότι η αποκάλυψη του ονόματος επί της ουσίας έγινε με διαρροή της Κουμουνδούρου προς τους συντάκτες που καλύπτουν το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ με την υποσημείωση κιόλας. Με την υποσημείωση κιόλας ότι πρόκειται για στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ζήτημα σε αυτό? Ενώ προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εγώ σας είπα το πρώτο πολιτικό ζήτημα που υπάρχει, δεν έχω πάει στο δεύτερο. Λοιπόν, υπάρχει ένα επίσης ζήτημα. Υπάρχει ένα επίσης ζήτημα, το οποίο είναι η διαρροή του ονόματος. Κακό πράγμα, από όπου και αν έχει γίνει. Σωστό. Διότι σε τελευταία ανάλυση αυτό πρέπει να βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του θύματος, εάν και όποτε κρίνει ότι θέλει να δημοσιοποιηθεί κάτι το οποίο ούτως ή άλλως προστατεύεται από το απόρριτο της προανακριτικής ή της ανακριτικής διαδικασίας. Από το απόρριτο της ποινικής διαδικασίας. Άρα εδώ έχουμε μια παραβίαση. Τώρα, αν την έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν την έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, αν την έχει κάνει κάποιος τρίτος, αν την έχουν κάνει, αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, λέω όμως ότι προφανώς, αν πίσω από αυτό υπάρχει μια σκέψη του τύπου ότι γίνεται πολιτική αξιοποίηση του γεγονότος, συγχωρέστε με, αυτό είναι περαιτέρω αθλειότητα. Και προσβάλλει και εν προκειμένου την καταγγέλουσα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εφόσον αυτή η ιστορία φτάνει πια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς φτάνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Με το αίτημα άρσης της ασυλίας. Άρα αυτό πια έχει γνωστοποιηθεί. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να γυρνάς να λες ότι ξέρεις υπάρχει πολιτική κινητροδότηση, γιατί αυτό υπονοεί τώρα λίγο η ιστορία αυτή πίσω από αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι άφλιο. Ποια είναι η πολιτική, η απόδοση πολιτικού κινήτρου? Να το πω πολύ απλά. Ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει να το κάνει αυτό, γιατί αυτή είναι. Στην δήλωσή του την αρχική ο κύριος Γεωργούλης. Ακριβώς. Για να είμαστε. Απαράδεκτο. Σωστή. Απαράδεκτο. Και δείχνει εδώ. Διότι εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον από τον ΣΥΡΙΖΑ να επιρρύπτει την ίδια κατηγορία στο ΠΑΣΟΚ. Το έκανε το ΠΑΣΟΚ για πολιτικούς λόγους. Για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ακούσει αυτό. Σωστά. Ωραία. Δεν ξέρω ποιος επιρρύπτει λοιπόν. Τι. Πάντως αυτή η συζήτηση, η οποία προσπαθεί να δώσει πολιτικό κίνητρο σε μια καταγγελία, η οποία ούτως ή άλλως φτάνει τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με αίτημα άρσης ασυλίας για μια καταγγελία που έχει γίνει προ τριών ετών
και κατά τα φαινόμενα. Δεν ξέρει κανένας, θα δούμε. Φαίνεται ότι προκύπτουν καταρχήν οι σωματικές βλάβες από τις δικαστικές εξετάσεις και μετά υπάρχει και μια ταυτοποίηση στο πρόσωπο. Mm-hmm. Όλο αυτό πάντως δεν μπορεί να μου λέει κάποιος ότι είναι μια πολιτική συνωμοσία για να πληγεί τώρα η ακεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έλεος. Πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα. Και μετά να πω το δεύτερο. Με το που επιστρέψουμε, θα πείτε το δεύτερο, θα ρωτήσουμε τι γίνεται με το κόμμα Καστιγιάρη. Θα ρωτήσουμε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, αλλά και τα τρέχοντα, γιατί το Σάββατο κοντοζυγώνει. Θα έχουμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σωστό. Την κυρία Κατέρνα Σακελαροπούλου. Επίσημη προκήρυξη. Θα έχουμε εσάς να αποχαιρετάτε το Υπουργείο Εσωτερικών. Ισχύει. Λοιπόν, διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στην παρέα μας βεβαίως ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών. Θέσατε νωρίτερα το ένα πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα. Και θέσατε με αφορμή αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα και με τη Στέλλα. Ένα δεύτερο που θέλετε να μας πείτε τώρα. Το δεύτερο πολιτικό θέμα, ναι, του νόμου που υπάρχει είναι πόσο όλη αυτή τη συζήτηση με την οποία θα μου επιτρέψετε να πω έτσι. Έχουμε υπερκορεστεί να το ακούμε για το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Η οποία μάλιστα για να τονιστεί αυτό το ηθικό πλεονέκτημα πρέπει να τονιστούν τα μειονεκτήματα, τα ηθικά μειονεκτήματα, τα ηθικά ελαττώματα που έχει η δεξιά. Και τι γίνεται τώρα, εδώ υπάρχει η εξής καταπληκτική σύνδεση. Κάνει λοιπόν ένας οποιοδήποτε κάτι κακό που είναι δεξιός. Τι θα πούμε, κανονικά θα έπρεπε να πούμε ότι είναι ένας κακός άνθρωπος ο οποίος έκανε κάτι επιλείψιμο και πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα και να αποβληθεί και να τελειώσει η συζήτηση εκεί. Σωστά, κανονικά λέω, κανονικά. Ναι, δεν θέλει αριστερά αυτό γιατί δεν τη στάνει το ότι βρήκαμε κάτι επιλείψιμο σε κάποιον. Πρέπει από αυτό το επιλείψιμο να αντανακλά εν συνεχεία στο σύνολο. Είναι πια μια παράταξη η οποία ενοχοποιείται γιατί κάποιος το έκανε αυτό. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν που έχουμε κάτι επιλείψιμο από κάποιον από την αριστερά, αυτό να εφαρμόσουμε την ίδια μεθοδολογία και να πούμε ότι αντανακλά στο σύνολο της παρατάξεως στην οποία αυτό ανήκει. Διότι δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αναφέρεστε, να μιλήσουμε ονομαστικά. Το είπαμε και εμείς νωρίτερα. Στη αναφέρομαι διαχείριση από το ΣΥΡΙΖΑ της υπόθεσης Λιγνάδη, ας πούμε. Όχι για μόνο. Γιατί εγώ μέσα στην έννοια του επιλείψιμου, εγώ την ανοίγω. Δεν είναι μόνο οι κακοποιητικές συμπεριφορές, δεν είναι μόνο τα σεξουαλικά αδικήματα, μπορεί να είναι οικονομικά αδικήματα. Όλες οι επιλείψιμες συμπεριφορές. Όταν κάποιος κάνει κάτι κακό. Ναι. Ωραία. Αυτό, εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Το εντοπίζουμε στον συγκεκριμένο και να συμφωνήσω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τις θεσμικές αντιδράσεις του πολιτικού συστήματος και για τις δικλείδες ασφαλείας, ώστε αυτός να εξοβελιστεί, να φύγει, να τιμωρηθεί χωρίς οποιαδήποτε προστασία. Βεβαίως, σε αυτά πολύ καλά να συζητήσουμε αν είναι επαρκές στο σύστημά μας, να συζητήσουμε αν θέλουμε και άλλες δικλείδες ασφαλείας, να συζητήσουμε ό,τι σχετικό, θεσμικό. Αλλά προσέξτε, επειδή λοιπόν βρέθηκε όχι από αυτά τα ονόματα που αναφέρατε, ξαφνικά είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία φταίει στο σύνολό της, στην ολότητά της. Ωραία. Τώρα που βρέθηκε οξύ. Και από εδώ που το λέτε, τώρα που βρέθηκε έντονη κριτική και στις χειρισμούς του δικού σας τότε, γιατί έχει σημασία τα γραπτά και τα λεγόμενα. Τώρα μένουν, που βρέθηκε, λέω, οξύ. Ναι. Ο οποίος έχει κάνει κάτι απαράδεκτο και άθλιο και ανήκει στην αριστερά. Άρα τώρα να πούμε το ίδιο, ότι φταίει σύμπασα η αριστερά. Ή τώρα σε αυτή την περίπτωση είναι ένας που εξοβελίζεται και σταματάει η συζήτηση εκεί. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά λοιπόν είναι πολιτική, που λέω η τεράστια, mm-hmm, αν θέλετε, παγίδα, mm-hmm, ο λάκκος μέσα στον οποίο ουσιαστικά προσπάθησε όλο αυτό το καιρό να σκάψει η αριστερά και στον οποίο έπεσε μέσα η ίδια, mm-hmm, τώρα. Γιατί όταν κουνάς το δάχτυλο με αυτόν τον τρόπο και στην πραγματικότητα δεν κουνάς το δάχτυλο για να εντοπίσεις μια κακή συμπεριφορά που μπορεί να υπάρχει κάπου και να τελειώσουμε εκεί και να θεωρήσω εγώ ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα, μια συγκεκριμένη κακή συμπεριφορά, να φύγει και να το κλείσουμε. Όχι, δεν λες αυτό. Λες έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι είναι αυτοί. Κατά τη γνώμη σας, μετά από αυτό το περιστατικό και με δεδομένη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, αυτό θα μπορούσε, κύριε Υπουργέ, για εσάς
και τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί με τα τωρινά δεδομένα δεν προκύπτει αυτοδυναμία σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα δώρο για εσάς, επειδή υπάρχει ένταση τώρα μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτό για εσάς θα μπορούσε να. Εγώ να κάνω μια γενική τοποθέτηση που σας προσωπική, αυτά που πιστεύω εγώ. Και θα σας πω και για τις συνεργασίες, θα πω όλα. Εγώ λέω το εξής και δεν το λέω τώρα, το λέω πάντα. Και αν θα προσέξετε, εγώ αποφεύγω επιμελώς να γενικεύω αυτές τις υφικού τύπου συζητήσεις. Εγώ λέω ότι οι περιπτώσεις διαφθοράς ποινικών αδικημάτων, όποιων ποινικών αδικημάτων, αυτές πρέπει να κοιτάζουμε να αντιμετωπίζονται με επάρκεια σε θεσμικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορούν να αποτελούν το κατεξοχήν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να είναι ιδεολογική και προγραμματική. Ωραία. Πρέπει να είναι αξιακή, αλλά δεν μπορεί να παίρνει αυτό χαρακτήρα. Πόσα έχει επενδύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσα έχει επενδύσει στο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Ατελείωτη συζήτηση για να καταλήξει σήμερα. Αυτός που μιλάει και κραδένει το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς, να έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς, τον ένα στο ψηφοδέλτιό του, αυτό το και να το έχει τώρα και τον κύριο Γιωργούλη με την απίστευτη υποκρισία της καμπάνιας για την συμπεράσπιση εναντίον της κακοποίησης των γυναικών, να είναι αυτός ο οποίος κατηγορείται ο άνθρωπος για την κακοποίηση αυτής της συγκεκριμένης γυναίκας. Άρα τι λέω, λέω ότι τώρα στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο λάκκο που έχει ανοίξει. Μάλιστα. Μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέτε, έχει πέσει στο λάκκο που έχει ανοίξει. Αυτό ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη κάλπη, αν και εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Έχει μια καθαρότατη αυτοδυναμία. Δεν προκύπτει πάντως μέχρι στιγμής αυτό. Θα πάμε στοιχήματα εδώ. Τις μπύρες και το ουίσκια που λέει και ο Τσακαλώτος. Εντάξει, λοιπόν, βάλτε κάτι. Έτσι. Υπουργός είστε, βάλτε κάτι παραπάνω τώρα. Μπύρες και μπύρες και ουίσκια. Τα πατατάκια. Λοιπόν, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι πραγματικά, γιατί το πιστεύω αυτό, δεν προκύπτει. Θα δούμε τι προκύπτει και τι δεν προκύπτει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που καταγράφουν τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι την 21η Μαΐου. Μετά την 21η Μαΐου προφανώς θα έχουμε μια άλλη δυναμική, ναι, αλλά 21η η οποία Μαΐου θα διαμορφωθεί από τα αποτελέσματα της 21η Μαΐου. Κάλπη. Σωστά. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι αυτή είναι η κρίσιμη. Βεβαίως και είναι η κρίσιμη. Άρα στην κρίσιμη το κάλπη. Αλλάξατε λίγο βέβαια. Με συγχωρείτε, Θανάση μου. Ναι. Άρα στην κάλπη της 21η Μαΐου. Αν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ πάρει ένα μεγάλο ποσοστό, και εσείς αντιστοίχως, και μπορεί να προκύψει συνεργασία, θα προχωρήσετε ή θα πάμε και σε δεύτερες κάλπες? Αυτό το έχουμε πει. Επειδή όχι. Κυνηγάτε την αυτοδυναμία. Η απάντηση είναι όχι. Αυτό το έχουμε πει, είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Γιατί κάποιοι το λένε ότι. Είχαμε εδώ τον κύριο Βραβιτσιώτη, είχαμε τις προάλλες και μας είπε ότι θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε τίποτα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή κυνηγάμε την αυτοδυναμία μέχρι να δει ο ήλιος. Όχι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Τελειώνουμε με την απλή αναλογική. Έχουμε πει ότι αυτό που δεν είναι ένα σύστημα το οποίο θέλουμε. Είναι το σύστημα της απλής αναλογικής. Αντιθέτως, έχουμε πει, αν εν συνεχεία στο ενισχυμένο πλειοψηφικό πάλι δεν προκύπτει αυτοδυναμία, τότε είμαστε υποχρεωμένοι πια από την εντολή του ελληνικού λαού να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη, στο ενισχυμένο, στο σύστημα δηλαδή στο οποίο σε τελευταία ανάλυση δίνει τις δυνατότητες αποτελεσματικής και σταθερής διακυβέρνησης. Αν παρά τα αυτά, εκεί, σε αυτό το σύστημα, ο ελληνικός λαός πει ότι όχι. Δεν διαμορφώνω σχετισμούς αυτοδυναμίας, αυτό αλλάζει τη θέση μας. Όχι όμως την πρώτη. Η πρώτη είναι εκλογή με απλή αναλογική, έτσι. Ναι. Φοβάστε το σενάριο, φοβάστε. Εντός εισαγωγικών λέξη, πολιτικά βεβαίως, υπάρχει μια τέτοια προοπτική, άρα και ένας φόβος για εσάς ως Νέα Δημοκρατία. Να επαναχωρήσει ο κύριος Τσίπρας στη θέση του περί κυβέρνηση στημένων και αν τελικά βγαίνουν τα κουκιά με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βαρουφάκη, αριθμητικά επαναλαμβάνω, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω με Βαρουφάκη και όλα αυτά. Αλλά εάν αριθμητικά βγαίνουν τα κουκιά, πιστεύετε ότι θα παίξει να ρέσει το κύριο Τσίπρας γι' αυτό? Δύο πολύ γρήγορα πράγματα εδώ. Εάν πάρει κανείς τα σοβαρά τις δηλώσεις που ακούμε σήμερα από τα κόμματα, τώρα, αυτές που ακούμε τώρα, τότε συντρέχουν τα εξής. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ δεν κάνω κυβέρνηση στημένων. Σωστά. Επομένως, αν είναι δεύτερος, δεν συζητάμε τίποτα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν κάνω κυβέρνηση, είμαι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, είμαι πρωθυπουργό τον Τσίπρα. Σωστά. Ο Μητσοτάκης λέει ότι εγώ, αν τη στιγμή που είμαι πρώτος, εννοείται ότι δεν συζητάω τίποτα άλλο, θα είμαι πρωθυπουργός. Καλά το λέει. Ο Τσίπρας λέει ότι εγώ, αν είμαι πρώτος, δεν συζητάω τίποτα άλλο. Ανάμει πρωθυπουργός. Και ο Βαρουφάκης λέει, έκανε μια ωραία ομιλία στη Βουλή, στην οποία μας εξήγησε
τους περίπου 35 λόγους για τους οποίους δεν έχει κανένα νόημα να κάνει κυβέρνηση με τον Τζίπρα. Άρα. Να πάρω στα σοβαρά αυτά που λένε. Αν τα πάρω στα σοβαρά αυτά που λένε, μόλις τελείωσε το σενάριο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Χαιρέτησε. Εάν λοιπόν πάρω στα σοβαρά αυτά που λένε, υπάρχει ένα σενάριο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μπορεί να προκύψει και από στήριξη μεμονωμένων βουλευτών, κατά τη γνώμη σας. Δεν υπάρχει άλλο στο τραπέζι. Κυβέρνηση κουρελού σας, λέει. Ναι, θα σας πω. Θα μπορούσε αυτό να προκύψει την πορεία. Όχι. Γιατί όχι. Όχι, το όχι δεν πάει σε αυτό. Το όχι πάει δύο λεπτά να τελειώσουμε με το προηγούμενο. Κάτσε, περίμενα, βγάλουμε λαβράκι. Το όχι δεν πάει σε αυτό να τελειώσουμε το προηγούμενο. Το προηγούμενο λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία πρόταση διακυβέρνηση στο τραπέζι. Ακούστε όμως τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας ταυτόχρονα ενώ τα λέει αυτά, λέει αυτά λέγονται προεκλογικά. Αλλά μετεκλογικά διαμορφώνονται άλλες δυναμικές. Με δύο λόγια. Ό,τι σας είπα τώρα, κάντε το χ, γιατί άλλα θα πούμε μετά τις εκλογές. Η αλήθεια είναι καθόλου πρωτότυπο για τον κύριο Τσίπρα. Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Το άλλα πριν, άλλα μετά. Καλά, το έχουμε συνηθίσει. Δεν νομίζω ότι αυτό αφορά μόνο τον κύριο Τσίπρα. Μόνο τον κύριο Τσίπρα. Δεν νομίζω. Δεν μου λέτε τώρα εσείς. Μόνο τον κύριο Τσίπρα. Στη δεύτερη κάλπη σας δίνει ο λαός ένα ποσοστό 38-38,2. Βάλτε ό,τι θέλετε. Mm. Αυτό αντιστοιχεί σε 147, 148, 149 βουλευτές. Κάνουμε κυβέρνηση ή πάμε σε τρίτη κάλπη. Ξεκάθαρο το ερώτημα. Για να κάνουμε σας παίρνω και καλό σενάριο μία αυτοδυναμία. Δηλαδή στο παρακάτω μία αυτοδυναμία. Με εκεί, ψήφο ανοχή από εκεί κάνουμε κυβέρνηση ή πάμε σε τρίτη κάλπη. Κοιτάξτε, τώρα αρχίζουν διάφορα σενάρια. Η απάντηση είναι, να το πάμε λίγο από την αρχή. Για μας, επαναλαμβάνω, σημαντική είναι η πρώτη κάλπη. Γιατί είναι σημαντική η πρώτη κάλπη, θα κανονίσει ποιος θα είναι πρώτος. Θα κανονίσει η πρώτη κάλπη, θα ρυθμίσει τη διαφορά και το εύρος μεταξύ πρώτου και δευτέρου. Mm-hmm. Τι σημασία έχει αυτό. Έχει σημασία για το αν ανατρέπετε στη δεύτερη ή όχι. Και εκεί εκλέγεστε και βουλευτές. Έτσι, εσείς στην Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, ωραία. Τότε θα σας σταυρώσουν με την καλή έννοια. Αλλά αυτό είναι πείτε το προσωπικό. Το πολιτικό, ναι. Όμως το μεγάλο που ενδιαφέρει. Το προσωπικό για όλους τους βουλευτές. Ναι, το πολιτικό όμως για όλους, που αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, είναι ποιος θα είναι ο σχετισμός. Και μάλιστα. Το τρίτο το οποίο θα κρίνει, η πρώτη κάλυψη το κρίνει αυτό, είναι. Πόσο κοντά θα είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος στο ποσοστό της αυτοδυναμίας στο δεύτερο κόμμα. Στο τώρα, το μέρα ξεκάθαρο, αν σας λείπουν 2-3 βουλευτές που θέλουν να δώσουν ψήφο ανοχή στην κυβέρνηση. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι επιμένουμε στην σημασία της πρώτης κάλπης για να τελειώσουμε και με την προοδευτική διακυβέρνηση, γιατί εκεί είναι το μόνο σενάριο αυτού του γκροτέσκου σχήματος, του εφιαλτικού σχήματος Τσίπρας, τώρα φαντάζομαι, Τσίπρας Βαρουφάκης. Και αντί καμένου Ανδρουλάκης, με σαπόρτα από κάτω. Καμένου Ανδρουλάκης, γιατί το λέτε έτσι, ηρωνικά. Αν ο λαός αποφασίσει αυτό, γιατί το λέτε έτσι. Γιατί έχει κάνει ένα κολοσσίο σφάλμα. Δηλαδή, αν εσείς συγκυβερνήσετε με το Πασόκ, την επομένη των εκλογών, θα είναι ένα κορυφαίο σφάλμα αυτό. Αυτό αν έχει, έτσι αποφασίσει ο λαός. Επιτρέψτε μου. Για πότε λέμε τώρα, στις δεύτερες εκλογές. Για τις δεύτερες, ναι. Εκεί σας ξαναλέω, εμείς θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να μπορέσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, αλλά προφανώς αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Αν παραδείγματος χάρη. Σε αυτές τις εκλογές ο κ. Ανδρουλάκης ξαναπεί ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, τότε φταίει κανένας. Ναι, θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Τι να κάνουμε, πάμε λίγο στο, έχει σημασία στο λοιπόν, κόμμα Κασιδιάρη, στο χρόνο που μας έχει μείνει, επειδή δεν έχουμε άπλητο χρόνο. Περιμένουμε την απόφαση αρχές Μαΐου, σωστά. Για το κόμμα Κασιδιάρη, 5 Μαΐου. Το 5 Μαΐου, πού το βγάζετε. 3, 5, 10, πόσο. Αν έχουμε διάλυση τη Βουλή 22, λίγο να σα πω τι ημερομηνίε. Ναι, για βοηθήστε. Αρχικά είχε τοποθετηθεί το χρονοδιάγραμμα αυτό σε 5 το χρονικό αυτό. Αν έχουμε τη διάλυση τη Βουλή 22 Μαΐου, Σάββατο. 22 Απριλίου. Συγγνώμη, Απριλίου, Σάββατο, τότε μετράτε 8 μέρες. Οι 8 μέρες είναι οι μέρες που έχουν τα κόμματα για να υποβάλουν τις υποψηφιότητες. Και εν συνεχεία μετράμε 3 ακόμα μέρες, άρα 22 και 8 πάμε στις 30 και 3 ακόμα μέρες, προκειμένου να ανακηρύξει τους συνδυασμούς ο Άριος Πάγος. Μάλιστα. Ναι. Αυτό λίγο είναι το χρονοδιάγραμμα. Ωραία. Έτσι. Άρα εδώ μιλάμε για τις 2 Μαΐου μάλλον. Πάμε νωρίτερα. Πάμε δηλαδή. Νωρίτερα. Σωστά. Σημαντικό. Γιατί τρέχαμε την τελευταία στιγμή με την νέα τροπολογία που φέρατε. Κοιτάξτε, δεν τρέχαμε. Εκείνο το οποίο σκεφτήκαμε. Τώρα, αν η κριτική είναι γιατί το σκεφτήκαμε τώρα, γιατί δεν το σκεφτήκαμε πριν, η απάντηση είναι γιατί το σκεφτήκαμε τώρα. Το ερώτημα. Προέκυψε ο παράγων Κανελόπουλος, ας πούμε, ο μπροστινός αρχηγός και όλα αυτά. Γιατί τα προέβλεπε και η προηγούμενη ρύθμιση αυτά. Αυτό λέω. Μα δεν αλλάχθηκε. Αυτή η συζήτηση είναι σιριζαϊκό επιπλέον. Όχι, δεν είναι σιριζαϊκό. Γιατί την κάνατε τότε. Δύο λεπτά. Η συζήτηση είναι σιριζαϊκό επιπλέον ότι αυτό συνδέεται με τον Κανελόπουλο. Γιατί πρώτον, εμείς δεν συνδέουμε τίποτε και κάνουμε μόνο οριζόντιες και γενικές ρυθμίσεις.
ρυθμίσεις. Άρα έναν αυτό. Δεύτερον. Άρα ποια ανάγκη ακόμα και αυτή, κάτσε. Δύο λεπτά. Ακόμα και αυτό όμως ούτως ή άλλως προβλεπότανε. Γιατί το ζήτημα της εικονικότητας ήταν μέσα. Το είπαμε νωρίτερα. Άρα δεν έχω αλλάξει άρα κάτι. Άρα ποια ανάγκη προέκυψε στην πορεία. Δηλαδή, μου, εκείνο που το οποίο σκεφτήκαμε είναι το εξής. Ότι από το 1974 μέχρι το 2023, αδιαστήκτως, ο Άριος Πάγος, εκείνο το οποίο έκανε, είναι ότι παρέμενε σε μια τυπική κρίση ορισμένων τυπικών προϋποθέσεων για την υποψηφιότητα. Είσαι 25 χρονών. Ναι. Έχεις φέρει το παράβολο. Ναι. Έχεις κάνει την υπεύθυνη σου δήλωση για τα κολλήματα. Ναι. Ωραία, τελειώσαμε. Κλείσαμε. Επικυρώνεται. Είσαι υποψήφιος. Τώρα, για πρώτη φορά μετά από το 1974, ζητάμε από τον Άριο Πάγο να κάνει και ουσιαστικές κρίσεις. Ποιες είναι οι ουσιαστικές κρίσεις? Είναι αυτός ο οποίος εμφανίζεται ως αρχηγός, εικονικός αρχηγός ή πραγματικός αρχηγός? Αυτό είναι μια ουσιαστική κρίση. Πάντως ο κ. Τζανερίκος σας κατηγόρησε ότι για απόπειρα επιρροής της κρίσης του, έτσι. Για πάμε τώρα εδώ. Σε αυτήν την ουσιαστική κρίση που δεν είναι η μόνη, γιατί με κόψατε, έχει και μια δεύτερη. Η εύρυθμη δημοκρατική και η εξυπηρετούσα την δημοκρατική λειτουργία η παρουσία του κόμματος, το οποίο κρίνεται σε σχέση με το αν έχει τους συνδυασμούς του ή αν έχει ιδρυθεί από καταδικασμένους για εγκληματική οργάνωση. Άρα λοιπόν έχει δύο ουσιαστικές κρίσεις, τις οποίες πρέπει να κάνει ο Άρης Πάγος. Σωστά, σωστά. Σε αυτήν την υπόθεση, τι γίνεται, το Α1 τμήμα πώς συγκροτείται εντός εισαγωγικών στην τρέχουσα αρμοδιότητά του. Έρχεται ο πρόεδρος του τμήματος, εν προκειμένου ο κ. Τζανερίκος, αντιπρόεδρος του Άριου Πάγου, διαλέγει αυτός τέσσερις αεροπαγίτες και συγκροτεί το τμήμα. Μάλιστα. Έχετε κανένα πρόβλημα, θα πει κάποιος, με τις επιλογές του κ. Τζανερίκου? Κανένα. Άρα. Κανένα απολύτως. Καλά, και δεν θα έπρεπε να έχετε κιόλας. Και δεν έχουμε. Προσέξτε. Α. Όλα πολύ ωραία για να δικάσει κανένας μισθωτικές αναιρετικές διαφορές, για να δικάσει κάποιος εμπορικές αναιρετικές διαφορές, εργατικές αναιρετικές διαφορές. Αυτά είναι πολύ ωραία. Αυτό είναι ο κατάλληλος τρόπος για να συγκροτηθεί το τμήμα για να δικάσει τη συμμετοχή ενός κόμματος ή όχι? Εδώ λοιπόν γεννιέται το εξής ερώτημα. Μα εάν τους επέλεγε ο κ. Τζενερίκος, ό,τι και να αποφάσισε το Α1 τμήμα του Άριου Πούγου, λέγοντας ότι πρέπει να συμμετέχει το συγκεκριμένο κόμμα ή και άλλα, το συγκεκριμένο κόμμα ή και άλλα, ή ότι δεν πρέπει να συμμετέχει. Εφόσον τους είχε επιλέξει κάποιος, θα έμενε έκθετο στην κριτική ότι αυτός ανάλογα με το κέφι του διάλεξε τη σύνθεση σε μια τέτοια υπόθεση? Ναι. Θωρακίζουμε την απόφαση του Αρίου Πάγου λέγοντας όχι, δεν διαλέγει κανένας, όλο το τμήμα όπως είναι. Τη θωρακίζουμε? Ναι. Και πάω τώρα στο εκ των υστέρων. Στο εκ των υστέρων. Μα η αντίδραση του Τζενερίκου, του κυρίου Τζενερίκου, δικαιώνει την επιλογή μας ή όχι? Διότι ο κύριος Τζενερίκος είναι ένας δικαστής. Διακεκριμένος. Αντιπρόεδρος του Αλιού Πάγου, ναι. Ναι. Εγώ σας λέω ότι έχει την όποια άποψη θέλει για την νομοθετική πρωτοβουλία. Ό,τι του αρέσει. Να θεωρεί ότι είναι αντισταγματική, ό,τι νομίζει. Μπορεί να την εκφράσει στη διάσκεψη του οργάνου. Φυσικά. Γιατί αντιδρά όταν διευρύνεται η σύνθεση? Να το πω αλλιώς. Τι τον νοιάζει η διεύρυνση της συνθέσεως? Τι τον νοιάζει ότι φεύγει ένα βάρος από πάνω του? Η επιλογή μιας συνθέσεως που την επόμενη μέρα το πρωί... Παρέμβαση. Μάλιστα. Η επιλογή μιας συνθέσεως και λόγω που την επόμενη μέρα... Του δυο λεπτά. Τον κύριο Γεραπετρίτη, δυο λεπτά. Θα τα πούμε και για τα ραντεβού. Η διεύρυνση λοιπόν του οργάνου που αποφασίζει, τι τον πειράζει, εκεί είναι που λέω ότι μάλλον είχαμε δίκιο στην παρέμβασή μας. Πέρα από τον κύριο Τζανερίκο, κάτι πολύ σημαντικό, επειδή το συζητάει και πολλοί κόσμος. Αν πάμε σε δεύτερη κάλπη. Τότε δεν έγινε κανένα ραντεβού σε καφενείο, έτσι. Ναι. Έτσι είπε... Θα μας πείτε και γι' αυτό. Ναι, λέει ο Γεωραπετρίτης, λέει ότι έγινε ένα ραντεβού στο γραφείο. Σε δεύτερη κάλπη, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί. Πού? Στη δεύτερη κάλπη. Εάν υπάρχει εκ νέου υποψηφιότητα, βεβαίως. Φυσικά. Τι εννοείτε, με κοινοβουλευτική ρύθμιση εκ νέου και τέτοια? Όχι, όχι. Οι ρυθμίσεις έχουν γίνει. Επανεξέταση από τον Άριο Πάγο προφανώς. Να πούμε τη μεσολαβεί. Ναι. Μεσολαβεί λοιπόν άνοιγμα κλείσιμο της Βουλής. Ωραία. Σωστά. Και συνεχεία στη διάλυση της Βουλής πια, της νέας Βουλής, εφόσον δεν έχει προκύψει κυβέρνηση,
έχουμε ξανά προεκλογική περίοδο, αλλά ξανατρέχουν οι ίδιες προθεσμίες. Άρα 8 μέρες και 3 και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, ναι, η είδηση των ημερών που αφορά τον κύριο Βορύδη είναι η ελληνοποίηση του walk-up στο μπάσκετ του Playmaker και του Ολυμπιακού. Αυτό να είναι και η τελευταία ερώτηση. Και να είναι γιατί αδειμονεί ο κόσμος, σε τι φάση βρισκόμαστε, έχει τελειώσει αυτό. Ναι, έχουν υπογραφεί, αλλά τώρα πρέπει να υπογράψει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άρα δηλαδή είναι μέχρι να βγει το ΦΕΚ. Μόνο να τονίσω το εξής. Θα βγει πριν τη Βουλή. Να τονίσω το εξής. Πώς προέκυψε αυτό, για πείτε μας, ναι. Ναι, γιατί ακούω διάφορα το ολίγων οπαδικά. Ναι, καλά, στο πρόγραμμα είναι. Όχι, δεν θέλω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Για πείτε. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, η οποία ενδιαφέρεται προκειμένου να ενταχθεί ο συγκεκριμένος να παίξει στην εθνική ομάδα. Άρα αυτός είναι ο λόγος της πολιτογραφήσεώς του. Εγώ δεν έχει καμία σημασία το αν παίζει στην Α ή στη Β ομάδα. Όχι, από εσάς όμως είστε το αρμόδιο Υπουργείο για να προχωρήσετε τις διαδικασίες. Εμείς προχωρήσαμε λοιπόν τη διαδικασία γιατί δεχόμαστε από τον αρμόδιο μία πρόταση από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης που μας λέει ότι θέλουμε ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας να παίξει στην ομάδα και είναι κρίσιμο να παίξει ο συγκεκριμένος στην εθνική ομάδα. Και το δεύτερο, δεχόμαστε αντίστοιχα μία συστατική επιστολή με το αυτό περιεχόμενο από τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού. Άρα λοιπόν. Ο λόγος της τιμητικής πολιτογραφήσεως είναι η προστιθέμενη αξία, οι πρόσθετες αξίες που μπορεί να δώσει η συμμετοχή του συγκεκριμένου στην εθνική ομάδα. Έτσι. Άρα το ΦΕΚ να το περιμένουμε πρώτων εθνικών εκλογών. Το ναι. Σχετικό που είναι το τυπικό. Βεβαίως, μας. Ποιος θα σας αντικαταστήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν έχω ιδέα. Αποκλείεται, δεν θέλετε να μας πείτε. Όχι, αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ακαδημαϊκός ήθιστε να είναι. Δεν γνωρίζω. Το Σάββατο ξεκινούν και οι περιορισμοί, σωστά, των εμφανίσεων για εσάς τους πολιτικούς. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει και 57. Σιγά-σιγά θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τα μηνύματά σας που είναι πολλά τα έχουμε μαζέψει, θα συζητήσουμε με τη Στέλλα και αύριο, πάντα με προσοχή. Ειδικά για το θέμα Γεωργούλη. Και ψυχραιμία. Και ψυχραιμία, διότι έχουμε εδώ πέρα δύο στοιχεία που πρέπει να σεβόμαστε. Αφενός το τεκμήριο της αθωότητας, θεμέλιος λήθος του δυτικού κόσμου. Και αφετέρου να υποκλινόμαστε. Μια γυναίκα που βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τα όσα καταγγείλει. Να υποκλινόμαστε στην καταγγελία της γυναίκας αυτής. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Ραντεβού αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων στις 12. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα, έτσι έχουμε χάσει και τις μέρες. Γεια σας. Γεια σας.